Η λέπρα ή αλλιώς νόσος του Χάνσεν είναι μια από τις μακροβιότερες ασθένειες η οποία είχε πάρει κατά την περίοδο της αρχαιότητας και κατά τον 12ο αιώνα τη μορφή επιδημίας. Οι αναφορές στην Αγία Γραφή μιλάνε για άτομα που υποχρεωτικά έπρεπε να είναι ρακένδυτα, με το πρόσωπο σκεπασμένο, με ένα κουδούνι στο λαιμό και που φωνάζουν μολυσμένος, μολυσμένος για να απομακρυνθούν οι πάντες από γύρω τους. Τα λεπροκομεία ήταν ένας χώρος απομόνωσης. Για χρόνια, εκτός από ανίατη θανατηφόρο ασθένεια, ήταν κοινωνικό στίγμα για τους ανθρώπους που έφεραν έναν χανσενικό ανάμεσα στα μέλη της οικογένειάς τους. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχασαν την πολιτική τους ταυτότητα, σβήστηκαν από τα δημοτολόγια, όχι ως άνθρωποι οι οποίοι έζησαν και κατέληξαν, αλλά ως άνθρωποι που δεν έζησαν ποτέ. Σε μια κοινωνία όπως η σημερινή, που ο καθένας μπορεί ελεύθερα να δηλώνει τις προσωπικές και πολιτικές του πεπιθήσεις. Από το 1981 έως το 2005 στην Ελλάδα σημειώθηκαν συνολικά 172 κρούσματα λέπρας. Οι χρονιές που παρουσίασε έξαρση ήταν το 1991, ενώ από το 1995 έως σήμερα τα κρούσματα μηδενίστηκαν. Στη Σπιναλόγκα ήταν το μεγαλύτερο λεπροκομείο, μεγαλύτερο και σε ασθενείς. Υπήρχαν σύμφωνα με τις πηγές γύρω στους 700 με 800 ασθενείς. Όταν αυτό έκλεισε το 29, αν δεν απατώμαι, και μεταφέρθηκαν οι ασθενείς, πήγανε στην Αθήνα, στην Αγία Βαρβάρα. Οι μεταφορές της λέπρας στην τέχνη αποτελούν μια αποκαλυπτική περιπλάνηση στον χρόνο και τις αντιλήψεις διαφορετικών εποχών. 4 επαγγελματίες από το χώρο της υγείας φωτογράφησαν στη Σπιναλόγκα, στη Σάμο, τη Λέρο και στην Αθήνα τους χώρους που πέρασαν μεγάλο μέρος της ζωής τους άνθρωποι που έπασχαν από την νόσο του Χάνσεν. Νομίζω ότι το αίσθημα και εμένα αλλά και των υπολείπων, διότι είμαστε 4 άτομα που ασχοληθήκαμε με αυτό, εγώ, ο Σωτήρης Παντατζάκης, ο Κωνσταντίνος Καρόζης και η Χάρη Κλιαλούπα, νιώσαμε δέος αρχικά γιατί σκεφτήκαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα και αφετέρου είχαμε την δυνατότητα να φωτογραφίσουμε αυτά τα κτίρια τα οποία είναι ιστορικά μνημεία. Το Λεύκωμα μας υπενθυμίζει ότι η αγάπη και η ζωή συνεχίζονται ακόμη και στις αντίξωες συνθήκες και βάζει επιτέλους την ταφόπλακα στην απομόνωση και στην κοινωνική προκατάληψη. Με την φωτογραφική αποτύπωση αυτών των κτισμάτων, τα οποία αποτελούν ιστορικές μνήμες για περιοχές και για ανθρώπους, γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης του θέματος αυτού, μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας για αναστήλωση και αξιοποίηση αυτών των κτισμάτων για την ιστορική μνήμη. Η προσπάθεια αναδεικνύει παράλληλα την αναγκαιότητα περαιτέρων επιστημονικών ερευνών με τη μέθοδο ανάλυσης σκελετικών καταλήπων της αρχαιότητας. Δυστυχώς, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αρχίσει οι δικοί μας οι άνθρωποι να ασχολούνται πολύ με αυτό. Οπότε όποια έρευνα έχουμε, την έχουμε σε σχέση με τη λέπρα, ξαναλέω, την έχουμε απ' έξω από ξένους ερευνητές και μάλιστα παλιά. Σιγά σιγά τώρα οι Έλληνες επιστήμονες ενσκύπτουν και ερευνούν και παλαιοπαθολογικά πια τα αρχαιολογικά ευρήματα και σε συνεργασία πια και με άλλους επιστήμονες από άλλους τομείς έρευνας προσπαθούν να δούνε από τι πέθανε. Τα αποτυπώματα της διαδρομής θα παρουσιαστούν στην έκθεση με τον τίτλο «Μνήμες από τα χρόνια του Χάνσεν» που θα μπορεί ο επισκέπτης να δει στο συνεδριακό κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς.